Αγαπητοί μου αδελφοί, καλησπέρα σας. Δεν σας κρύβω ότι είμαι αρκετά στεναχωρημένος και θλιμμένος με τα όσα συμβαίνουν όχι μόνο μέσα στη χώρα μας, στην Ελλάδα, αλλά διεθνώς. Όπως είπα στην ομιλία μου για τη Χαναναία, ανέφερα ένα κομμάτι από την Αποκάλυψη ότι ο δράκον, ο διάβολος δηλαδή, έπεσε πάνω στη γη και κυνήγησε τη γυναίκα με το παιδί, που είναι η Εκκλησία. Και κυνηγώντας την, από το στόμα του βγήκε ένα μεγάλο ποτάμι, το οποίο προσπάθησε να πνίξει την Εκκλησία, δηλαδή το λαό του Θεού. Όμως, τα φυσικά φαινόμενα πολλές φορές, ενώ πνίγουν, πολλές φορές τα φυσικά φαινόμενα όταν θέλει ο Θεός σώσουν. Αυτό το βλέπουμε στη διάβαση της Ερυθράς Θαλάσσης. Οι Εβραίοι όταν μπήκαν μέσα στην Ερυθρά Θάλασσα, νόμισαν ότι θα πνιγούν, αλλά είχαν την προστασία του Θεού και ούτε που βράχηκαν τα πόδια τους. Ενώ ο στρατός του Φαραώ καταπνίγηκε μέσα στην ίδια την Ερυθρά Θάλασσα. Βλέπετε τα φυσικά φαινόμενα, όταν θέλει ο Θεός να σε σώσει, σε σώζει. Όταν όμως ο διάβολος πολεμεί και προσπαθεί μέσω των φυσικών φαινομένων να πνίξει τα παιδιά του, ο διάβολος στο τέλος καταπνίγεται ο ίδιος. Και γι' αυτό και ο διάβολος μετά πετάγεται στη γέννα του πυρός, όπου εκεί θα μείνει αιώνια. Είπαμε ότι το ποτάμι λοιπόν που βγαίνει από το στόμα του διαβόλου για να πνίξει τα παιδιά είναι διάφορα φιλοσοφικά ιδεολογήματα, διάφορες φιλοσοφικές θεωρίες, το κάρμα, το νιρβάνα, αιρέσεις, προτεσταντισμός, ανατολικές θρησκείες, τα γκουρού, δυτικές θεωρίες, αθεία, απιστία. Θα σας κάνω ένα βίντεο, διότι από το 1970 έζησα για κάποια χρόνια στην Αμερική. Αυτά που γίνονται σήμερα στην Ελλάδα, εγώ τα έζησα στην Αμερική σαν παιδί. Ένα μόνο περιστατικό θα σας πω, ότι κάποια αγόρια ερχόντουσαν στο σχολείο που πήγαινα στην Αμερική το 1970 με φουστάνια. Φορούσαν φούστες και κανείς δεν αντιδρούσε. Κανείς δεν έλεγε τίποτα, ούτε η καθηγητέ ασχολείται, ούτε η μαθητέ, κανένας τίποτα. Θα τα πούμε όμως αυτά, γιατί κάτι παρόμοιο έγινε, έμαθα και στην Ελλάδα. Ήρθε το φαινόμενο και εδώ. Βάλτε από το 70, 1970 ήμουν εκεί. Βάλτε 2022, μετά από πόσα χρόνια. Έρχονται λοιπόν φιλοσοφικά ιδεολογήματα, απόψεις, θεωρίες, νόμοι, νομοθεσίες, όπου διώχνουν τον άνθρωπο μακριά από την Ορθοδοξία. Δεν θέλουν την πίστη μας, αδελφοί μου. Οι μεγάλες δυνάμεις και προσπαθούν με παντίους τρόπους να εξαφανίσουν την ορθόδοξη ζεστή οικογένεια. Και δυστυχώς, όπως είπα, ενώ ήμασταν λαός της Βίβλου, της Αγίας Γραφής που διαβάζαμε κάθε φορά Αγία Γραφή, διαβάζαμε κάθε μέρα συναξαριστή το βίο των Αγίων, σήμερα δεν διαβάζουμε τίποτα. Έτσι, όταν ξεσπούν διάφορες κρίσεις, όπως είναι η εφηβεία, η μεταφηβική κρίση, που είναι, είπαμε, από 21 μέχρι 26-27, οι νέοι μας δεν έχουν που να κουμπίσουν. Έχουν κενό μέσα τους. Και όταν δεν έχω που να κουμπίσω, γιατί δεν ξέρω τι να απαντήσω, τα πάντα τα ανατρέπω.
Αυτό που ακούω και μου έρχεται από το εξωτερικό και μου φαίνεται πρωτόγνωρο, μου φαίνεται προοδευτικό, μου φαίνεται καινούριο. Καταλαβαίνετε ότι το ασπάζομαι, γιατί εγώ μέσα μου είμαι άδειος. Και σε ένα άδειο μπουκάλι, ό,τι θέλει ο άλλος μπορεί να βάλει μέσα. Ό,τι θέλει μπορεί να βάλει. Και εγώ να πιστεύω ότι αυτό που αποδέχτηκα ήταν το σωστό. Και τελικά αυτό αποτέλεσε την καταστροφή μου. Είτε στην εφηβεία μου, είτε αποτέλεσε την καταστροφή μου στη μεταφηβική ηλικία. Αλλά όμως, αυτοί οι νέοι άνθρωποι δεν μένουν μόνον χωρίς Χριστό στην εφηβεία και στη μεταφηβική κρίση. Αλλά συνεχίζουν και μετά, άδεια η καρδιά τους, αφού δεν έβαλαν το Χριστό μέσα τους. Και γι' αυτό φτάνουμε στην ηλικία των 40 με το 50. Η κρίση του σαραντάρι ή της σαραντάρας, που κρατάει περίπου από τα 40 μέχρι τα 50. Μπορεί να αρχίσει και στα 38 ή και να τελειώσει τα 52-53. Αλλά λέγεται η κρίση του σαραντάρι και της σαραντάρας. Όπου ο άνθρωπος, ο άντρας ή η γυναίκα, καταπιεσμένος μέσα στην οικογένεια, με όλα τα προβλήματα που έχει και βλέποντας κυρίως ότι μετά τα 50 πλέον πάβει να είναι νέος. Αρχίζει λοιπόν ο ένας να ρίχνει τα βάρη στον άλλον. Με έπνιξες. Δεν μ' άφησες να ζήσω. Δεν μ' άφησες να ευχαριστηθώ τη ζωή. Έγινες για μένα βραχνάς. Με καταπίεζες όλο αυτόν τον καιρό. Υπήρξες η φυλακή της προσωπικότητός μου. Αυτά τα λέει ο σαραντάρης ή η σαραντάρα ή ο πενιντάρης, όπως είπα, γιατί κρατάει στο ζευγάρι ένας με τον άλλον. Και γίνονται ομοιρικές μάχες μέσα στο σπίτι, διότι ο καθένας θεωρεί τον εαυτόν του ότι μέσα στην οικογένεια πνίγηκε, χάθηκε, εξαφανίστηκε, καταπιέστηκε. Πίεσε το εγώ του, τον ποδοπάτησε ο άλλος. Και γι' αυτό κάνει την επανάστασή του. Και τι ζητά? Διαζύγιο. Και έρχομαι παιδιά πλέον διαζευμένων γονέων. Γεμίσαμε ζωντοχύρες, γεμίσαμε πλέον ανθρώπους οι οποίοι ήταν παντρεμένοι μέχρι τα 40-50 και σήμερα είναι χωρισμένοι και αναζητούν έναν άλλον σύντροφο στη ζωή τους. Έτσι έχουμε γεμίσει διαζύγια. Γιατί πιστεύουν ότι καταπιέστηκαν. Και βέβαια, αδελφοί μου, η ζωή με τα προβλήματα που έχει, όπως είναι φτιαγμένη και όπως την έχουμε δημιουργήσει, άμα δεν έχεις τον Χριστό, που είναι η διέξοδος, στα διέξοδα της ζωής, δεν έχεις που να ακουμπήσεις. Δεν έχεις σωσίβιο. Δεν έχεις βάρκα. Παλεύεις μέσα στα κύματα της ζωής. Θυμηθείτε τον Πέτρο που του είπε ο Χριστός: «Περπάτα πάνω από τα κύματα, στη θάλασσα», και περπάτησε. Το έχω ξαναπεί, η θάλασσα είναι η ζωή. Τα κύματα της θάλασσας είναι τα προβλήματα, τα οποία και βέβαια ταλαιπωρούν την προσωπικότητα του ενός ή του αλλουνού. Αλλά και λόγω του μεγάλου εγωισμού που έχουμε, δεν ανεχόμαστε πλέον τον άλλον όπως είναι. Δεν ψάχνουμε διέξοδο στην ταπείνωση. Αλλά αν πάμε και ρωτήσουμε και ειδικούς, τότε αυτοί οι ειδικοί θα μας πούν: μην καταπιέζεστε. Καταπιέζεσαι, φύγε από τον άντρα σου. Να έχεις αυτοπεποίθηση. Να κάνεις το δικό σου. Να κάνεις το δικό σου θέλω. Δηλαδή, οι ειδικοί ρίχνουν λάδι στη φωτιά. Διότι η καταπίεση
θα σου βγάλει αυτό άνοσα. Δεν δίνουν λύσεις πώς θα χειριστούν τα ζευγάρια τις υποθέσεις τους. Δυστυχώς, κάποιοι εκ των ειδικών οδηγούν τα ζευγάρια σε διαζύγια. Με αποτέλεσμα να έχουμε συνέχεια ναυάγια. Και έτσι γεμίζουμε χωρισμένες οικογένειες με παιδιά. Αλλά σας παρακαλώ, εδώ τα παιδιά των χωρισμένων γονέων είναι με προβλήματα. Όλα. Πόσες φορές εξομολογώ παιδιά χωρισμένων. Ξέρετε πώς αισθάνονται. Ο άνθρωπος έχει δύο πόδια για να περπατάει. Όταν το παιδί χάσει το ένα πόδι που είναι ο πατέρας ή η μάνα, γιατί χωρίσανε, το παιδί σε όλη του τη ζωή θα κουτσένει. Θα είναι πονεμένο. Θα έχει συσσόρευση οργής. Και άλλοτε θα του φταίει η μάνα, άλλοτε θα του φταίει ο πατέρας. Και αυτή η συσσόρευση οργής βγαίνει στους χούλιγκανς. Βγαίνει στους ανθρώπους που βιάζουν, βιαστέ, που σκοτώνουν, που κλέβουν και δολοφονούν. Ελάτε σας παρακαλώ στις φυλακές Μαλανδρίνου που εξομολογώ, που είναι εκατοντάδες νέοι άνθρωποι. Εκατοντάδες. Και θα δείτε ότι το 90% όλων αυτών των φυλακισμένων παιδιών είναι χωρισμένων γονιών. Πονεμένα παιδιά, οι οποίοι φτάσαν στο έγκλημα διότι είχαν συσσωρεύσει οργή, διότι χώρισαν οι γονείς τους. Και αυτό το κάνει η κρίση του σαραντάρι ή της σαραντάρας. Η οικογένεια όμως που έχει Χριστό σηκώνει το σταυρό. Το αδιέξοδό της, στο αδιέξοδό της, τη διέξοδο τη δίνει ο καλός πνευματικός, ο καλός εξομολόγος. Όχι ο ψυχολόγος. Ο καλός εξομολόγος. Όπου συμβουλεύει σωστά πώς θα γλιτώσουμε από τα κύματα τα μεγάλα και δεν θα βουλιάξουμε το καράβι που λέγεται οικογένεια. Αλλά για όλα αυτά πρέπει να έχω Χριστό. Άμα είναι η οικογένειά μου χωρίς Χριστό, τότε το διαζύγιο και το οικογενειακό ναυάγιο είναι αναπόφευκτο. Και γι' αυτό σήμερα οι περισσότερες οικογένειες που ζουν χωρίς Χριστό. Γι' αυτό γεμίσαμε οικογενειακά ναυάγια. Βλέπετε, ο Χριστός είναι το παν. Χωρίς Χριστό, θάλασσα. Χωρίς Χριστό, κατακλυσμός. Χωρίς Χριστό, ναυάγια. Και τα παιδιά μας πολλές φορές καταλήγουν στη φυλακή. Προσέξτε την κρίση του σαραντάρι και της σαραντάρας. Την περνάμε όλοι και οι μοναχοί. Αλλά ο μοναχός, επειδή έχει τον ηγούμενο, επειδή έχουμε τον Χριστό, την Παναγία, βρίσκουμε λύσεις. Δεν είναι ότι εμείς δεν περνάμε αυτή την ηλικία, αλλά την περνάμε πολύ πιο ήρεμα. Διότι όλοι οι άνθρωποι θα περάσουν εφηβεία, μεταφηβική κρίση, την κρίση του σαραντάρι και του πενηντάρι. Αυτά τα ολίγα είχα να σας πω, αδελφοί μου. Βλέπετε πόση σημασία έχει το να μεγαλώνω και να έχω μια χριστιανική οικογένεια. Σας παρακαλώ, αγαπήστε τον Χριστό. Ελάτε κοντά στην Εκκλησία. Τα παιδιά σας, τους εαυτούς σας, την οικογένειά σας θα σώσετε. Εάν σας βοηθάνε αυτά τα βιντεάκια, εκεί που λέει εγγραφή, να γραφτείτε και να διαδίδετε τα βίντεό μας. Και παρακαλώ την αγάπη σας να διαβάσετε και τα βιβλία που έχω γράψει. Μπείτε μέσα στο μοναστηριακό κελάρι.gr. Είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα του μοναστηριού μας, εδώ που είναι το κανάλι, στο τρίκορφο του νομού Φωκίδος.
Μπείτε μέσα, τα βιβλία αυτά να τα διαβάσετε, γιατί θα βοηθήσουν πολύ εσάς και τις οικογένειές σας. Να είστε καλά, αγαπητοί μου αδελφοί. Εύχομαι τις κρίσεις όλες, με τη δύναμη και τη βοήθεια του Χριστού, να τις ξεπερνάμε. Χαίρετε.